Με χαμόγελα και ικανοποίηση πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του επισκέψιμου χώρου του Ινοποιείου της ΕΑΣΥ στην Αυγενική. Ένας χώρος πρότυπο που προκαλεί υπερηφάνεια στη διοίκηση της Ένωσης. Ό,τι είδαμε είναι ένα από τα κορυφαία Ινοποιεία της χώρας, με τρομερές δυνατότητες. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες και θα παράξουμε αυτά τα κρασιά τα ιδιαίτερα που έχει η Κρήτη και να τα ταξιδεύσουμε σε όλο τον κόσμο. Ήδη συζητάμε με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Τα κρασιά μας έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και μπαίνουν στην τοπική αγορά και έχουμε στο μέλλον μας στοχευμένες ενέργειες για την εξαγωγή ίνου. Το Ινοποιείο διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, μια μοναδική μονάδα εμφιάλωσης και τεράστιες δυνατότητες. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, πρόκειται για μια προσπάθεια επανεκκίνησης και δυναμική αφετηρία της Ένωσης, που βάζει πλώρη για όλο και υψηλότερους στόχους, στέκεται στο πλευρό των Ινοποιών και προσφέρει θέσεις εργασίας. Είναι ένα υπερσύγχρονο Ινοποιείο, η δυναμικότητά του ξεπερνάει τις 7.000 τόνους. Έχει μια πλήρη καθετοποιημένη γραμμή τυποποίησης, εμφιάλωσης, παραλαβής. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει υπάρχει στο Τολμώ να πω στην Κρήτη. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου αυτή τη στιγμή στο Ινοποιείο της στην Παλιανή έχει δυναμικότητα να επεξεργαστεί πάνω από 15.000 τόνους κρασιού, αριθμεί πάνω από 40 εργαζόμενους στο συγκεκριμένο χώρο. Σήμερα εγγενιάζουμε και το επισκέψιμο μας Ινοποιείο. Φιλοδοξία είναι ο επισκέψιμος χώρος του Ινοποιείου να γίνει ένας χώρος πολιτισμού που θα φιλοξενήσει δράσεις και εκδηλώσεις. Εδώ θα γίνουν κάποιες δράσεις και για γευστικές δοκιμές, για κάποιες μπορεί να γίνουν σεμινάρια, μπορεί να γίνουν εκδηλώσεις, μπορεί να γίνουν τα πάντα. Είναι ένας χώρος, μπορώ να πω, πολιτισμού. Δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης να έρχεται να δοκιμάζει τα εξαιρετικά μας κρασιά, τα βραβευμένα μας κρασιά. Σε ένα υπέροχο χώρο και εσωτερικό και εξωτερικό. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτών και πλήθους κόσμου. Συγκινημένος, ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατο του Μανώλη Γαβαλά, σημειώνοντας ότι ελπίζει εκεί που βρίσκεται να είναι υπερήφανος για το έργο που συνεχίζει να επιτελεί η Ένωση. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μας, γιατί πραγματικά αυτό το κόσμο πλέον θα δώσει στον κόσμο, στον αγροτικό κόσμο, μια υπεραξία. Πάντως, το Σαββατοκύριακο, οι Ινόφιλοι είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους δρόμους του κρασιού της Κρήτης και να συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες περιλάμβαναν ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και πλούσια δώρα. Η είσοδος στα Ινοποιεία ήταν ελεύθερη.